πείτε ότι είστε έτοιμος να συγκρουστείτε με συμφέροντα. Μα γιατί, καλά τώρα, επειδή ξέρετε, μας λέει τριχές. Αυτό είναι το αγαπημένο παιδί των καναλιών, εγώ είμαι. Είναι το αγαπημένο παιδί των καναλιών, ο κύριος Τσίπρας. Με, με τα κότερα και με τις βόλτες εγώ πάω. Εγώ δεν θα πέσω όμως εκεί. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Καλά κάνει. Ό,τι θέλει ας κάνει. Ξέρετε, υπάρχει αντίληψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα που βρισκόταν εκτός εξουσίας όλα αυτά τα χρόνια έχει ως προνομιακό πεδίο, ότι μπορεί να λέει ευκολότερα ότι θα συγκρουστεί με τη διαπλοκή, με τη διαφθορά. Κρουαζιέρα, ο ηγέτης της αριστεράς και να αισθάνεται. Τώρα σας παρακαλώ τώρα. Δεν θέλω να τα συζητάω αυτά. Τον ενοχοποιεί σε κάτι. Όχι, είναι μέσα στην ηθική της αριστεράς αυτό. Του στερεί το ηθικό. Η ηθική της αριστεράς λέει: μόλις γίνεις πρωθυπουργός, πήγαινε παιδί μου να κάνεις τέτοια. Αυτό λέει η ηθική της αριστεράς. Αυτό λέει. Και έχει ολόκληρη την ηθική της αριστεράς. Ότι ήταν κακό αυτό. Διότι όχι, δεν πιστεύω. Όταν έχουν υπάρξει αντίστοιχες μορφές προς δικούς σας ανθρώπους. Όχι, δεν το πιστεύω. Μιλάτε για λάσπη. Ναι, δεν το πιστεύω, αλλά το θέτω πολιτικά ακριβώς για να μην κάνετε τέτοιες μορφές προς εμάς. Γιατί το έθετε τότε και τώρα πάει και το κάνει? Γιατί είναι η ηθική της αριστεράς αυτά όλα? Και πού είναι το πλεονέκτημα της ηθικής της αριστεράς? Μήπως υπάρχει κανείς νεοδημοκράτης στις φυλακές και δεν το ξέρω? Μήπως όσοι είναι στις φυλακές είναι σοσιαλιστο αριστερό κουλτουρό τέτοιοι? Τι λέτε τώρα? Εγώ τι λέω, κυρία Κοσιόνη? Εγώ τι λέω, γιατί σας επαναλαμβάνω, προεκλογικά μεθαύριο έχουμε εκλογές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να τα συζητάω αυτά. Αλλά λέω ακριβώς αυτό και εσείς τι λέτε, που σας ότι είπα. Η καλή είναι η δεξιή και η... Όχι, σας λέω η ότι... Η κακή είναι όλη η αριστερή. Όχι, όχι, δεν λέω ακριβώς αυτό και δεν θέλω να το παραφράσετε. Σας λέω όμως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στους κόλπους τις σοβαρούς ανθρώπους. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι έντιμοι, σοβαροί, μετριοπαθείς και όλα τα άλλα ας τα κάνει αυτός. Εγώ απαντώ στις κατηγορίες ΣΥΡΙΖΑ... του. Εγώ απαντώ... Μα αυτός με κατηγορεί. Δεν κατηγόρησα εγώ το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είπα τίποτα για το φλαμπουράρι. Κάτι είπατε για φυλακές. Μα εγώ δεν είπα τίποτα για το φλαμπουράρι. Έτσι. Αυτός κατηγορεί. Τι είπατε, για φυλακές δεν είπατε. Ωραία, ας πάει να δει ποιοι είναι μέσα. Ας πάει να δει. Ποιους εννοείται? Ας πάει να δει, κυρία Κοσιόνη. Δεν είναι ανάγκη τώρα να μπω εγώ σε τέτοια θέματα. Και δεν μπαίνω και σας λέω Παρασκευή βράδυ. Πετάτε κάτι στον αέρα όμως τώρα. Πρέπει να το διευκρινίσετε. Ενώ αυτός δεν έχει πετάξει τίποτα στον αέρα. Και εν πάση περιπτώσει, τι να με ρωτάτε. Κύριε Μεμαράκη, αν είχα απέναντί με τον κύριο Τσίπρα, θα του ζητούσα επίσης διευκρινήσεις όπως ζητάω σε εσάς σε τέτοια θέματα. Ποιος είναι, δηλαδή, όλοι αυτοί που είναι μέσα Νέα Δημοκρατία ήτανε? Δεν κατάλαβα. Τι εννοείται, επιχειρηματίες, τι εννοείται? Τον Νάκη, τον Αύτο, τι εννοείται, είναι κανείς της Νέας Δημοκρατίας μέσα και δεν το ξέρω. Λοιπόν, κλείνω αυτό το θέμα και εγώ δεν λέω, θέλω να... Εγώ, κυρία Κοσιόνη, για να το ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά, για να μην μείνει κενό, έχετε κανένα της Νέας Δημοκρατίας που είναι μέσα? Υπουργό, ξέρω εγώ, πρώην υπουργό, αυτά υπάρχει? Όχι. Αυτό σας λέω. Μάλιστα. Λοιπόν,